Κόντρα News επιστρέφουμε και επιστρέφουμε με μία είδηση από τον διεθνή χώρο. Νέοι δρόμοι ανοίγονται για την ιατρική αλλά και για το σύνολο των επιστημονικών εφαρμογών από την πρώτη εμφύτευση μικροτσιπ στον ανθρώπινο εγκέφαλο με σκοπό αφενός να διαβιβάζει μηνύματα και σκέψη σε υπολογιστή, αφετέρου να λύνει προβλήματα ως προς τη μετάδοση σημάτων από τους νευρώνες στους μύες. Μία νέα επαναστατική και καινοτόμα μέθοδος ανοίγει νέους ορίζοντες στη θεραπεία πολλών ασθενειών και υπόσχεται να αποτελέσει το εφαλτήριο για την ευεργετική διασύνδεση της τεχνητής νοημοσύνης με τις ανθρώπινες δυνατότητες του νου και της σκέψης. Όπως ανακοίνωσε ο δισεκατομμυριούχος Elon Musk, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επιτυχής εμφύτευση ασύρματου τσιπ στον εγκέφαλο ανθρώπου την περασμένη Κυριακή και ο χειρουργηθής αναρρώνει καλά, ενώ ανιχνεύτηκαν ακίδες ή αιχμές που μαρτυρούν δραστηριότητα των νευρώνων. Μια τέτοια δραστηριότητα σημαίνει πως ορισμένα κύτταρα χρησιμοποιούν ηλεκτρικά και χημικά σήματα για να στείλουν πληροφορίες γύρω από τον εγκέφαλο και το σώμα. Η εταιρεία του πλουσιότερου ανθρώπου στον κόσμο, η Neuralink, έχει λάβει άδεια δοκιμής από τον Αμερικανικό Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων τον περασμένο Μάιο και διόλου άστοχα, ο Musk ανακοίνωσε πως το νέο προϊόν του που θα συνδέει ανθρώπινους εγκέφαλους με υπολογιστές για να βοηθήσει στην αντιμετώπιση περίπλοκων νευρολογικών καταστάσεων ονομάζεται τώρα τηλεπάθεια. Το προϊόν τηλεπάθεια που ελπίζει να διαβάζει τη σκέψη μας είναι αποτέλεσμα εξαετούς μελέτης στη διάρκεια της οποίας ρομπότ τοποθετούσε χειρουργικά 64 εύκαμπτα νήματα λεπτότερα από μια ανθρώπινη τρίχα σε ένα τμήμα του εγκεφάλου που ελέγχει την πρόθεση κίνησης. Το Prime Study της Startup είναι μια δοκιμή για την ασύρματη διεπαφή εγκεφάλου υπολογιστή και όπως αναφέρει η Neuralink για την αξιολόγηση της ασφάλειας του εμφυτεύματος και του χειρουργικού ρομπότ. When you move your arm to the right, certain sets of neurons are activated in a certain pattern. Listening in to that activity and that pattern, you can predict very quickly which direction the arm is going to move. These are the neurons that are directly wired to your muscle. Unless that pathway from the brain to the spinal cord to the muscle is damaged, the way it is in patients with paralysis. That pathway is damaged. Then the neural signals, the signals from the brain, aren't going to get down to move the muscles. But in many cases, the signals are still present in the brain, they're just not getting out. So if you reach in and put something that listens in to those neurons, then you know what's happening to the muscle. Ο Musk έγραψε στο X ότι το τηλέπαθι θα επιτρέπει τον έλεγχο του τηλεφώνου ή του υπολογιστή και μέσω αυτών σχεδόν κάθε συσκευής μόνο με τη σκέψη μας. Οι αρχικοί χρήστες θα είναι όσοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άκρα τους, υποστήριξε ο Elon Musk. This, I think, has a very good purpose, which is to cure important diseases, and ultimately to help secure humanity's future. Η τεχνολογία αυτή ενισχύει το προφίλ της Neuralink, ωστόσο υπάρχουν και άλλοι ανταγωνιστές και κάποιοι από αυτούς έχουν ιστορικό που χρονολογείται πριν από 2 δεκαετίες. Η BlackRock Neurotech, με έδρα τη Γιούτα των Ηνωμένων Πολιτειών για παράδειγμα, εμφύτεψε την πρώτη από τις πολλές διεπαφές εγκεφάλου υπολογιστή το 2004. Το Precision Neuroscience, που ιδρύθηκε από ένα συνιδρυτή της Neuralink, στοχεύει επίσης να βοηθήσει τους ανθρώπους με παράλυση. Technology has the potential to transform our treatments, not just for stroke and paralysis and degenerative disease, motor degenerative diseases, but also for pretty much every other type of brain disease. Το εμφύτευμά του μοιάζει με ένα πολύ λεπτό κομμάτι ταινίας που κάθεται στην επιφάνεια του εγκεφάλου και μπορεί να εμφυτευθεί μέσω μιας κρανιακής μικροσχισμής με μια πολύ πιο απλή διαδικασία. Λοιπόν, ο Πάνος Παπανικολάου, διευθυντής της νευροχειρουργικής στο Γενικό Νοσοκομείο της Νίκαιας, εξακολουθεί να είναι μαζί μας από την προηγούμενη κουβέντα και νομίζω ότι είναι ο άνθρωπος για να μας δώσει τα φώτα του για το αν πρόκειται για κάτι πρωτοποριακό, κύριε Παπανικολάου, για και... το αν έχει εφαρμοστεί στο παρελθόν με επιτυχία ή με αποτυχία και για το τι σημαίνει για το μέλλον της ιατρικής αυτό. Κοιτάξτε, είναι αυτό συγκεκριμένο, από ό,τι καταλαβαίνω, μια εξελιγμένο σύστημα διεπαφής, interface δηλαδή, όπως λέγεται στα αγγλικά, που ψηφιοποιεί και εκπέμπει σήματα που συλλέγει από το εγκεφαλικό παρέγχημα. Αυτό δεν είναι καινούργια ιστορία. Τα πρώτα τέτοια συστήματα interface, διεπαφής δηλαδή, είναι δεκαετίες πριν. Τα πρώτα που είχαν βγει εκείνη την εποχή ήταν για ανθρώπους με μεγάλα κινητικά προβλήματα, ας πούμε για τετραπληγικούς, να μπορούν, προσέξτε, να κινήσουν το γένσορα, το βελάκι δηλαδή, στην οθόνη ενός υπολογιστή και μάλιστα να μπορούν να κάνουν και κλικ, όπως κάνουμε με το ποντίκι του υπολογιστή.
Στη συνέχεια αυτά εξελίχθηκαν. Το Σεπτέμβριο του 2023, πρόσφατα στο Πανευρωπαϊκό Νευροχειρουργικό Συνέδριο στη Βαρκελόνη, μας έγινε μια παρουσίαση από άλλη εταιρεία, τώρα δεν θέλω να πω το όνομά της, ευρωπαϊκή πάντως, η οποία έχει κάνει ένα ακόμα έτσι πιο εντυπωσιακό επίτευγμα, δηλαδή σε ανθρώπους οι οποίοι είναι παραπληγικοί, έχουν πλήρη τραυματική βλάβη του νοτιού μυελού από τραυματισμό, έτσι. Εμφυτεύονται ηλεκτρόδια στο νοτιό μυελό κάτω από το επίπεδο της βλάβης και ταυτόχρονα εμφυτεύεται σύστημα interface επισκληρίδια κάτω από το κόκαλο πάνω στον εγκέφαλο, το οποίο μάλιστα το συγκεκριμένο δεν είχε μόνο 64 ηλεκτρόδια όπως αυτό που άκουσα προηγουμένως στο ρεπορτάζ, είχε 128 ηλεκτρόδια και επικοινωνεί το πάνω με το κάτω μέσω Bluetooth ασύρματα. Μάλιστα, αν και είναι και αυτή σε στάδιο ερευνητικό, έδειξαν βίντεο με άνθρωπο ο οποίος ήταν παραπληγικός και μετά από εκπαίδευση με αυτό το σύστημα, γιατί θέλει πάρα πολύ μεγάλη εκπαίδευση για το συντονισμό, σηκώθηκε και περπάτησε. Αυτή η τεχνολογία γενικά είναι πολλά υποσχόμενη, αλλά όπως καταλαβαίνετε, κάθε εταιρεία με το δικό της τρόπο κάνει μια έτσι προπαγανδιστική διαφήμιση με στόχο το κέρδος. Είναι πολύ μεγάλη δηλαδή η συζήτηση για το τι ουσιαστικό και πρακτικό πρέπει και να κρατήσουμε και πώς εύκολα, θα είναι όλη η πρόσβαση. Αυτό ακριβώς. Πώς θα γίνει η πρόσβαση. Αυτά το οικονομικό, έτσι. Ναι, αυτά όπως καταλαβαίνετε είναι πανάκριβα, τουλάχιστον ακόμα. Του τέστιν είναι πολλά εκατομμύρια δολάρια. Και γι' αυτό πρέπει να δουν τα κράτη με έναν τρόπο το πώς αυτά θα γίνουν προσβάσιμα για όλους τους ασθενείς που τα έχουν ανάγκη. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα προσθέτει κόστος στην περίθαλψη. Φυσικά κάθε νέα τεχνολογία προσθέτει κόστος στην περίθαλψη, αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που το βλέπουμε και το ενσωματώνουμε, την καινούργια τεχνολογία που κοστίζει. Να ευχαριστήσω τον κύριο Παπανικολάου για την παρουσία του και για την κουβέντα αυτή στο στούντιο. Και εμείς, κυρίες και